Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορετσίδη, πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Δεν ξέρω, έχει ψηφιστεί ήδη το θέμα ή όχι? Όχι, όχι, είναι στην διαδικασία αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό βγήκα τώρα, γιατί έκανα την τοποθέτησή μου και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε είμαστε στην αναμονή. Μπορούμε να πούμε σε τίτλο στην κεντρική ιδέα αυτής της τοποθέτησης, της εισήγησης και της πρότασης? Κοιτάξτε, καταρχάς υπήρξε όντως μία σύγχυση σχετικά με την εισήγηση, δηλαδή την ονοματοδοσία των ποιος πάει πού. Ακριβώς, εμείς, από εμάς δεν υπήρχε αυτή η καθοδήγηση. Στην ουσία αυτό που θέλουμε εμείς είναι τη μεταφορά ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο κτίριο. Και να σας πω ότι... Ναι, γιατί στην αρχή εμείς, κύριε Δήμαρχε, νομίζουμε θα μεταφερθεί το τρίτο. Μετά μας είπε το τρίτο, το δεύτερο. Και όλα έχουν να κάνουν με το χωροταξικό. Προφανώς και δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για σύγχυση ή για κάτι διαφορετικό. Όλα γίνονται προς το καλό και να πούμε καταρχάς ότι τα δεδομένα είναι δύο αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρξει η ανάπτυξη του μουσικού σχολείου, ναι, σε ένα κτίριο, δηλαδή το μουσικό σχολείο χρειάζεται ένα κτίριο από μόνο του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συστέγαση μεταξύ του μουσικού σχολείου και του τρίτου λυκείου, στην ουσία σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Αφενός λοιπόν μέσα από τα δεδομένα αυτά έχουμε την ανάπτυξη του μουσικού σχολείου, αφετέρου δε την αξιοποίηση του κτηρίου, του συγκεκριμένου κτηρίου, του πρώην γυμνασίου στην περιοχή της Κουμπελίδικης, κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Το σκεπτικό λοιπόν ήταν να, από τη στιγμή που δεν πρόκειται να έχουμε να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημά μας για την ίδρυση ενός πανεπιστημίου. Εδώ όμως ο κύριος Λιάντης νωρίτερα... Μισό λεπτό και έπεισε η γραμμή μας. Δήμαρχε, συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζουμε. Άρα, το σκεπτικό ήταν ώστε να αξιοποιηθεί, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο κτίριο και ποιο είναι... Εδώ υπάρχει μια ένσταση, εκεί κόψαμε την συζήτηση. Ο κύριος Λιάντης που μίλησε νωρίτερα είπε ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λέμε όμως και στην πολιτεία, κοιτάξτε, εμείς από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να ζητήσουμε τίποτα από πανεπιστημιακή σχολή για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όχι, ίσα ίσα δεν ήταν το μοναδικό κτίριο, άλλωστε το συγκεκριμένο κτίριο θα μπορούσε να φιλοξενήσει την αρχιτεκτονική σχολή, κάτι που είχε γίνει μεγάλη φασαρία, θυμάστε την συγκεκριμένη εποχή. Άρα θα κρατάμε ένα κτίριο σε ομοιρία για το αν και πότε αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας ή οποιοδήποτε άλλος να μεταφερθεί μια πανεπιστημιακή σχολή εδώ πέρα. Ας έρθει αυτή η ώρα και θα βρούμε και θα διώξουμε και πάλι τα λύκεια. Και να ξέρετε ότι... Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και να ξέρετε ότι η πεποίθηση και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά και του Υπουργείου είναι να έχει συγκεντρωτικούς χώρους, δηλαδή να συγκεντρώνει τα πανεπιστημιακά τμήματα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, και αυτό θέλει αυτή τη στιγμή και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή στο συγκεκριμένο χώρο που υφίστανται αυτή τη στιγμή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, να εάν γίνει έτσι, εάν έχουμε τη χαρά να έχουμε άλλη μια πανεπιστημιακή σχολή, θα εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε λοιπόν ένα κτίριο το οποίο είναι αναξιοποίητο. Αυτό το κτίριο θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα λύκειο και το σκεπτικό, όπως σας έλεγα πριν, ήταν να φιλοξενηθεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου θα είναι μία βαθμίδα κάτω από πανεπιστήμιο. Στην ουσία οι μαθητές της τρίτης λυκείου είναι εν δυνάμει φοιτητές. Θα φιλοξενήσει μαθητές από το κέντρο της πόλης και θα σας πω για ποιο λόγο θα συμβεί αυτό. Από το κέντρο της πόλης και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα γυμνάσια που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης, και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει και η κίνηση αλλά και η μετακίνηση
μαθητών προς τα έξω, κάτι που δημιουργεί και κυκλοφορία. Άρα το ουσιαστικά στο Λύκειο αυτό πρωί, θα πάνε όλα τα παιδιά και το πρωί και το μεσημέρι της περιοχής. Από την άλλη, αυτό θα γίνει πάντα με βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό και όχι οτιδήποτε άλλο. Άρα μπορούμε να μιλάμε τώρα για πρώτο, δεύτερο ή τρίτο Λύκειο, ή πώς θα γίνει ακριβώς για να το καταλάβουμε? Μην μπερδευόμαστε με την ονοματοδοσία. Δεν σημαίνει ότι αν λέγεται δεύτερο Λύκειο θα μεταφερθεί η αυτούσια το δεύτερο Λύκειο επάνω, ή αν λέγεται τρίτο ή αν λέγεται τέταρτο. Θα μεταφερθούν τα παιδιά της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής Ομόνιας. Ακριβώς. Τώρα το πώς θα γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί νομίζω θα έχει λόγο η δευτεροβάθμια. Να ολοκληρώσω, θα τα λύσουμε όλα. Να τα λύσουμε. Από την άλλη έχουμε το μουσικό σχολείο, το οποίο σε περίπτωση μεταφοράς του μουσικού σχολείου επάνω στην περιοχή της Κουμπελίδικης δεν επαρκούν οι αίθουσες για να μεταφερθεί το συγκεκριμένο σχολείο, και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα γυμνάσιο που εν δυνάμει θα είναι Λύκειο. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις τάξεις γυμνασίου και μία τάξη της πρώτης Λύκειου, άρα μιλάμε για μία μεταφορά ενός γυμνασίου στην ουσία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κατά δεύτερο, επειδή το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι διαδημοτικό και φιλοξενεί μαθητές από όλη την περιφέρεια, όχι και εκτός Δήμου Καστοριάς, από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, φαντάζεστε το τι θα γίνεται κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι στην συγκεκριμένη περιοχή από αυτοκίνητα ή από μεγάλα λεωφορεία. Μάλιστα. Από διάφορες περιοχές. Ναι. Επίσης το... Ή το χειμώνα για τη μετακίνηση. Ακριβώς. Επίσης στον χώρο όπου φιλοξενείται αυτή τη στιγμή το μουσικό σχολείο έχουν γίνει κάποιες εργασίες, μικρές, όχι πολύ μεγάλες, αλλά υπάρχει μια μελέτη και υπάρχει ένας προγραμματισμός για να συνεχίσουν αυτές τις εργασίες κατά μεγάλο βαθμό, για να έχουμε ένα σύγχρονο λειτουργικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτσι όπως αρμόζει και στο σχολείο καθ' αυτού, αλλά βέβαια και στην πολιτιστική και πολιτισμική προσφορά του τόπου της περιοχής της Καστοριάς. Αυτά λοιπόν ήταν, αυτό ήταν το σκεπτικό. Όπως σας είπα, αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου με ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μιας βαθμίδος κάτω από το Πανεπιστήμιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και βέβαια και τη μεταφορά ίσως και του Εσπερινού Λυκείου. Άρα μιλάμε γιατί για ένα ίσως κτίριο, εδώ το θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι και το Εσπερινό. Κτίριο, για ένα κτίριο λειτουργικό και πρωί και απόγευμα. Με το ότι συνεπάγεται, όπως σας είπα και πριν. Το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι θα πάει και το Εσπερινό εκεί, ώστε να απελευθερωθούν ακόμη περισσότερο και οι χώροι εκεί που βρίσκεται τώρα. Και για άλλες ίσως δράσεις απογευματινές. Επίσης υπάρχει το θέμα του τρίτου γυμνασίου που πολύ καιρό τώρα ακουγόταν. Τι ακριβώς θα γίνει και αν μπορεί το τρίτο γυμνάσιο από τον απαράδεκτο χώρο που βρίσκεται να μετακινηθεί προς αυτό το σχολείο? Σας είπα και πριν ότι το παν είναι να γίνει η αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μία μετακίνηση σε μία συγκεκριμένη περιοχή δύο κτηρίων σε απόσταση 100 μέτρων, να μεταφερθεί το ένα σε κάποιο άλλο κτίριο ακριβώς δίπλα, νομίζω δεν είναι και η αξιοποίηση αυτή που πρέπει. Από την άλλη, έχουν γίνει ήδη κάποιες εργασίες και θα συνεχίσουν να γίνονται στο τρίτο γυμνάσιο. Από θέματα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με βάση τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα που έχουν βγάλει με μελέτες οι τεχνικές μας υπηρεσίες. Κάποιες παρεμβάσεις ώστε να διευκολυθούν οι μαθητές του συγκεκριμένου γυμνασίου με κάποιες πιο μικρές αίθουσες που υπάρχουν και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, να γίνουν κάποιες οι αίθουσες μεγαλύτερες, θα γίνουν μέσα στις εργασίες αυτές που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πέρσι και τέτοιο καιρό και λίγο πριν ήταν η πρόταση η δική μου προς το συγκεκριμένο σχολείο να μεταφερθεί στο τρίτο γυμνάσιο, αλλά απορρίφθηκε και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Μάλιστα. Αλλά και από τους καθηγητές από τους καθηγητές του συγκεκριμένου κτίριου. Άρα ερχόμαστε φέτος να ζητάμε πάλι τα ίδια αιτήματα τα οποία είχε κάνει ο Δήμος την περσινή χρονιά προς το συγκεκριμένο σχολείο. Επίσης με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό που γίνεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα απελευθερωθεί και ένα ή δύο ακόμη κτίρια
ώστε να μπορούν, αν είναι δυνατόν, να φιλοξενήσουν και άμα είναι εφικτό και αν είναι και απαιτητό από, από το τρίτο γυμνάσιο για να φιλοξενηθεί στους συγκεκριμένους χώρους. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με το τρίτο γυμνάσιο. Επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό, το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, μένουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι έρχονται πολλά μηνύματα τώρα για το αν θα μετακινηθεί δεύτερο ή τρίτο τελικά. Διευκρινίζεται σήμερα ότι δεν θα έχει την ταμπέλα όπως είναι το δεύτερο. Ακριβώς, να πάει πάνω. Όμως η κυρία Μηταλίδου νωρίτερα, ναι, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Τρίτου, είπε ότι εμείς από το Τρίτο θα πάμε εκεί που είναι τώρα το δεύτερο και ότι το δεύτερο θα μετακινηθεί στην Ομόνοια. Τελικά τι ισχύει? Σας είπα ακριβώς τι θα γίνει. Το καινούργιο λύκειο που θα στεγαστεί στο πρώην πρώτο γυμνάσιο θα φιλοξενήσει μαθητές, θα στεγάσει μαθητές της περιοχής. Το οποίο θα έχει όμως έναν επιθετικό προσδιορισμό. Θα είναι δεύτερο, θα είναι τρίτο, τι θα είναι? Μην σας απασχολεί και να μην απασχολεί το πώς θα ονομάζεται. Το θέμα είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Τον οποίο θα βγάλει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας, δηλαδή εκεί ποιος παρεμβαίνει? Ο χωροταξικός σχεδιασμός γίνεται από την περιφερειακή διεύθυνση και βέβαια με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε συνεργασία με το Δήμο. Για πόσα παιδιά περίπου μιλάμε με αυτόν τον σχεδιασμό, κύριε Κορεντζίδη? Περίπου 160-170 παιδιά. Περίπου 100, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το Εσπερινό? Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το Εσπερινό. 160 με 170 και περίπου. Και να μην ξεχάσω, να μην παραλείψω ότι παράλληλα θα υπάρχει και η βιβλιοθήκη και η δημοτική βιβλιοθήκη και βέβαια και οι χώροι όπου στεγάζουν τα μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι γι' αυτό. Η απόφαση έχει ληφθεί ή ακόμα συζητιέται το θέμα? Όχι, συζητείται το θέμα αυτή τη στιγμή και περιμένουμε την ψηφοφορία. Να ρωτήσω το εξής, ότι... επειδή δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε live. Δείτε το λίγο και αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε και απευθείας μεταδόσεις, πώς είναι τώρα τα πράγματα και δεν μπορούμε να έρθουμε. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα. Υπάρχει εισήγηση και η δική μου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνονται live μεταδόσεις. Είναι στην διαδικασία αυτή τη στιγμή. Ως υπηρεσιακό θέμα. Θα ήταν ωραίο να σας πούμε και εμείς τώρα να το είχαμε live αυτό το θέμα ή σπουδαία θέματα να μπορέσουμε να το έχουμε πάντως. Πάντως στην ουσία ομόφωνη είναι η απόφαση για να αξιοποιηθεί όπως σας είπα και πριν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συγκεκριμένο κτίριο. Δηλαδή, δεν μιλάμε στο να παραμείνει για μία ακόμη χρονιά έτσι κενό. Υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες για το ποιος θα πάει εκεί? Διαφωνίες δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν. Γίνεται μια πολύ καλή συζήτηση για τον καλύτερο σχεδιασμό. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε 2 λεπτά χρόνο, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Δασταμάνη, τον πρόεδρο των Δημάρχων Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Δυτικής Μακεδονίας, για το θέμα της απολιγνωτοποίησης και της δίκαιης μετάβασης. Επειδή μιλήσατε και εσείς στην περίφημη αυτή συνεδρίαση, η οποία... Άλλο σοβαρό θέμα να σας διακόψω τώρα εγώ, κύριε Ντατσούλη, και να πω ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να είναι δεκάδες τα μηνύματα από τους ακροατές. Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά θέματα, αυτά είναι τα σοβαρά θέματα τα οποία... Κύριε Κορεντζίδη, όλοι οι Καστοριανοί στα κάγκελα με αυτό το πράγμα όπως το άκουσε, γιατί νιώθεις το πετσί πια ότι εδώ εμψυχρό σου λένε, σε εξαφανίζω από το χάρτη. Με πρώτους εμάς, κάτι που κάναμε και αισθητή την παρουσία μας και μιλήσαμε για μια κατάφορη αδικία για την περιοχή μας. Ο κ. Δασταμάνης λέει ότι ίσως να μην έχει κλείσει οριστικά η πόρτα και ότι υπάρχει μια ακόμη ελπίδα μετά το περιφερειακό. Βέβαια σε ένα περιφερειακό που ενώ εσείς πήγατε και με καλή διάθεση να συζητήσετε και να πιέσετε, έρχεται το δελτίο τύπου 6:30 και λέει το θέμα τελείωσε, λέει το Υπουργείο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν πώς αισθάνεστε εσείς? Εκεί θα εστίαζα κι εγώ, ότι το συγκεκριμένο δελτίο τύπου στην ουσία μας έλεγε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η πολύ ωραία διαδικτυακή του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε την Πέμπτη. Την Τετάρτη λοιπόν, σε συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, ενέκρινε την τελική εκδοχή του Master Plan και με ενσωματωμένα μάλιστα τα σχόλια από την δημόσια διαβούλευση. Και το οποίο βέβαια έλεγε ότι θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε από σήμερα. Και εκεί λέτε εσείς, φαντάζομαι, και εμείς τι κάνουμε τώρα εδώ? Μετήχαμε σε μια διαδικτυακή συνεδρία από τις 4 η ώρα το απόγευμα, έφτασε η ώρα 11 και το βράδυ για να τοποθετηθούμε.
ως δήμαρχοι και βέβαια έχοντας πριν από λίγη ώρα στο μυαλό μας το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, στην ουσία συζητούσαμε για κάτι το οποίο υπήρχε μια ηλυμένη απόφαση, μια ηλυμένη και θα έλεγα προσβλητική απόφαση, συνεχίζω να την λέω άδικη και συνεχίζω να λέω ότι δεν είναι περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά είναι δύο περιφερειακών ενωτήτων. Κάτι απ' όλα θα πρέπει να βγει, δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όταν στο χάρτη υπάρχει μόνο η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και η περιφερειακή ενότητα Φλόρινα. Όχι χάρη σχήμα λόγου το λέτε αυτό. Και στο χάρτη να μπείτε στο σχέδιο, οι δύο να μην είναι μέσα. Όχι, δεν το λέω σχήμα λόγου. Απλά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση στο συγκεκριμένο σημείο ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος έτσι αντιπαλότητας και αντιπαράθεσης μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Από την άλλη όμως, μέσα από ένα τέτοιο σχέδιο, μέσα από την επεξεργασία ενός τέτοιου σχεδίου, παρατηρούμε ότι δημιουργούνται μέσα σε μια περιφέρεια η οποία είπα και στην τοποθέτησή μου ότι είναι ίσως η περισσότερο πληττόμενη από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος για πολλούς και διαφόρους λόγους που επίσης δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, άλλωστε το είπε και στην τοποθέτησή του και ο Περιφερειάρχης στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Δημιουργούνται λοιπόν περιφερειακές ενότητες δύο ταχυτήτων, επίσης για πολλούς και διαφόρους λόγους και μέσα από το σχέδιο αυτό, από το master plan της μεταλιχνητικής περιόδου, αλλά και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας εμείς μόνο τις ζημίες από τη συμμετοχή μας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά δεν είχαμε τα ωφέλη, όπως τον τοπικό πόρο, που δεν εξέλαβε ποτέ η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, όπως και η περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, όπως το ότι είχαμε διαφορετική συμμετοχή σε ποσοστά χρηματοδότησης, σε συμμετοχή μάλλον σε... Έφερε παραδείγματα νωρίτερα, ο κ. Σταμάνης. Έτσι, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως και βέβαια ότι δεν είχαμε και ποτέ καμία θέση εργασίας στη συγκεκριμένη εργασία. Είπε νωρίτερα πάντως και ο κύριος Δασταμάνης ότι δεν θα δεχτούμε να χρυσώσουν το χάπι με χρήματα ίσως από το ΠΕΠ, από τα ατομιακά. Το ακούσαμε. Μόνο λέει από το πρόγραμμα, τίποτα άλλο. Το ακούσαμε και αυτό και βέβαια μέσα στις ανισότητες αυτές που λέμε που θα δημιουργηθούν είναι ότι μπαίνουμε έτσι σε μία περίοδο, καταδικαζόμαστε στην ουσία ως περιοχή σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας λόγω αυτής της ανισότητας. Γιατί οποιαδήποτε επένδυση, κύριε Νατσούλη, θα γίνει στις περιοχές αυτές και όχι στις περιοχές της Καστοριάς και των Γρεβενών. Αυτό εξυπακούεται, δηλαδή και εσείς ο ίδιος και εγώ ο ίδιος, όταν έχει σε μια περιοχή ποσοστά επιδότηση και χρηματοδότηση του 80% και σε μια άλλη του 40%, φυσικά θα πάσει στα ποσοστά χρηματοδότηση τα μεγαλύτερα. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάφορη αδικία. Εγώ εστιάζω σε αυτά που σας είπα πριν, αλλά ήθελα να πω για να ενημερωθεί και ο κόσμος το τι ενέργειες έχουν γίνει από τον Δήμο Καστοριάς. Βέβαια τα είπαμε και στην προηγούμενη συνέντευξή μας. Από τις 2 Ιουλίου, εμείς με επιστολή που είχαμε στείλει στον κύριο Μουσουρούλη, καταθέσαμε και εκφράσαμε τις ανησυχίες μας ως Δήμος Καστοριάς και το κάναμε εγγράφως αυτό και σχετικά με τις προτάσεις για το Master Plan. Παρακολουθήσαμε στενά όλες τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, διαρκή συνεργασία με τους άλλους δύο δημάρχους και με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Σαββόπουλο. Οπότε υπάρχει μια κοινή πορεία, υπάρχει μια σύμπλευση απόψεων. Και βέβαια αυτά τα εκφράσαμε επίσης και εγγράφως τελευταία και στον Γενικό Συντονιστή και στον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά βέβαια και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, κάνοντάς του γνωστό και τις απαιτήσεις μας και τα αιτήματά μας και το αίσθημα της κατάφορης αδικίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να περιμένουμε και αυτή τη βδομάδα λοιπόν, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο με τον κύριο Δασταμάνη, ότι ίσως να μην έκλεισε και η τελευταία ελπίδα, να μην έσβησε, συγγνώμη, και η τελευταία ελπίδα. Αυτό να το ευχηθούμε. Αλλά βέβαια να σας πω ότι όλα αυτά βρίσκονται στα λεγόμενα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που είναι κυβερνητικοί παράγοντες, βρίσκονται δηλαδή σε αρμοδίους που είναι πιο πάνω από εμάς. Θεσμικά εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε το κάναμε. Ακούσαμε βέβαια ότι δεν αποκλείεται καμία περιοχή και όπως είπατε και εσείς πριν ότι θα χρηματοδοτηθούμε με κάποια άλλα, μέσα από κάποια άλλα προγράμματα. Βέβαια δεν είναι το ίδιο με ένα master, καθόλου το ίδιο με ένα master plan για την μεταλιχνητική περίοδο.
όλα τα σύντο, τα επενδυτικά. Περιμένουμε να, ακόμη και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να δούμε πώς εννοεί την... Και πώς θα αντιδράσει. Πώς καταλαβαίνει. Μα κύριε Κορετζίδη, ακόμα και σε μια επιχείρηση... Ακριβώς. Είναι τόση διαφορά, για να καταλάβουμε. Το είπαμε και το προηγούμενο παράδειγμα. Δεν είναι μόνο τα ποσοστά. Είναι οι αγρότες, τα ποσοστά επενδύσεων κτλ. Εδώ, ακόμη και για μια επιχείρηση να θέλει να πάρει υπαλλήλους και εργάτες, καλύπτεται 100% το κόστος και του μεροκάματου και του μισθού και της ασφάλισης. Για να καταλάβουμε, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένας. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε κανέναν. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι καταδικαζόμαστε σε θάνατο. Καταδικαζόμαστε σε θάνατο. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Δεν υπάρχει άλλα. Αλλά δεν υπάρχουν επαναλαμβάνω και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι ο καθένας από την θέση που έχει, που κατέχει ως θεσμικός φορέας, ως θεσμικό όργανο, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Έτσι. Πώς, δεν γίνεται, δηλαδή, ένας, ας πούμε, νέος αγρότης. Πώς ένας νέος αγρότης που δεν θα μπει στο πρόγραμμα την Καστοριά μπορεί να συναγωνιστεί έναν που είναι ακριβώς δίπλα του στην Φλόρινα ή στην Κοζάνη. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένουμε λοιπόν τις τελικές αποφάσεις, όπως περιμένουμε και το τι χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακά εργαλεία θα δοθούν από την περιφέρεια, δεν ξέρω, από οπουδήποτε αλλού, για την ανάταση και την ανάκαμψη αυτού του τόπου. Κύριε Κορετζίδη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Επιστρέψτε στο Συμβούλιο. Καλή συνέχεια. Έχει κάποιο άλλο θέμα σήμερα που ίσως να μας διέφυγε και έχει παρουσιάσει ενδιαφέρον? Είχαμε και το θέμα της, της έγκρισης για, για τα δημοτικά τέλη που, για την νέα χρονιά. Ωραία. Εντάξει, έχει περάσει και αυτό, αλίμονο δηλαδή. Το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, και εδώ είμαστε για να δίνουμε τους αγώνες μας, την καθημερινή μάχη, ώστε να μπορέσουμε και την επόμενη χρονική περίοδο και την επόμενη χρονιά να προχωρήσουμε και σε περισσότερες μειώσεις, κάτι άλλωστε που έχουμε υποσχεθεί, αλλά το κάνουμε και πράξη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.